Καλησπέρα σας από την Ερτόπεν, την ελεύθερη φωνή της κοινωνίας. Ακούτε την εκπομπή στον αέρα της μοτοσυκλέτας με το Θανάση Μουρίκη. Άλλη μια Παρασκευή βράδυ και ώρα της μοτοσυκλέτας είναι στο ρυθμό και το μπαλμό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας για το 2018 που τελείωσε πριν από τρεις ολόκληρες εβδομάδες. Όμως εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Ερτόπεν στην Αγία Παρασκευή τους πρωταθλητές της κάθε κατηγορίας. Πριν περάσω στον απόψινό φιλοξενούμενο του αέρα της μοτοσυκλέτας, θα πρέπει να σας πω ότι την Τετάρτη που μας πέρασε, η Yamaha με το δυναμική, πιο σωστά το μοτοδίκτυο, εγκαινίασε ένα καινούριο κατάστημα στη λεωφόρο Μεσαγείων 397 και πραγματικά ήμασταν παρόντες για να το καλύψουμε ως τηλεοπτικό ρεπορτάζ με την εκπομπή του Moto in Action και ήταν ένα τεράστιο, ή όχι ήταν, είναι ένα τεράστιο κατάστημα ευρωπαϊκών προδιαγραφών με όλα τα αξεσουάρ, όλες οι μοτοσυκλέτες και όλα τα απαραίτητα χρειαζόμενα μοτοσυκλετιστικού αλλά και marine είδους για τους μοτοσυκλετιστές αλλά και τους φίλους της θάλασσας. Η αλήθεια ήταν ότι εντυπωσιάστηκα από το πόσο πολύ κόσμο ήρθε, λέσχες, σόλο μοτοσυκλετιστές, φυσικά άνθρωποι του ειδικού τύπου, αλλά και φίλοι της Yamaha, τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση τα εγγένεια ουσιαστικά του μεγάλου καταστήματος στην Αθήνα για το μοτοδίκτυο. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσουμε ότι την Κυριακή αυτή σε δύο μέρες, 4 Νοεμβρίου, καλό μήνα σε όλους και όλες, είναι και η 1η Νοεμβρίου, εκπομπή του Νοέμβρη, με συγχωρείτε, έχουμε το τρίτο tour στρόφου ψυχικού, το τρίτο πιο σωστά ταφ-ταφ ψυχικού, που ουσιαστικά ξυπνά ιστορία από το 1929, όταν ο πρωταθλητής εκείνης εποχής, το από το 1924 στους αγώνες στην Ελλάδα, πήγε και έτρεξε το 1927 στο Isle of Man και έφερε την ιδέα των σιρκουί στην Ελλάδα και ο πρώτος αγώνας σιρκουί στην Ελλάδα έγινε το 1929 και ο τελευταίος ουσιαστικά στο ταφ-ταφ ψυχικού, όπου εκεί ο πρώτος και ο μεγάλος νικητής ήταν ο Καπλάνογλου. Αυτά για την ιστορία και στην πλατεία Blue Bell του Παλού Ψυχικού θα ξυπνήσουμε μνήμες από μια διαφορετική εποχή και σε αυτό το σημείο πρέπει να δώσω συγχαρητήρια και να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο φίλο μου και δημιουργό του Μουσείου Μοτοσυκλέτας Παναγιώτη Μαριολόπουλο. Αγώνες, ιστορία, παρόν, παρελθόν, όλα αυτά είναι μαζί. Είναι ουσιαστικά η δύναμη, είναι η γροθιά, είναι ο παλμός του μοτοσυκλετισμού. Είναι η μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα που κρατάει ιστορία από πάρα πολύ παλιά, αλλά οι σημερινοί αναβάτες, αθλητές, όπως θέλετε πείτε τους, είναι οι άνθρωποι που ουσιαστικά υποστηρίζουν τη σκληροπυρηνικότερη μορφή του αθλητισμού και του μοτοσυκλετισμού. Γι' αυτό μαζί μου, αυτή την εκπομπή, έχω τον πρωταθλητή για το 2017, Σταύρο Τριντή. Καλησπέρα, Σταύρο, καλώς ήρθες στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Και συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, φυσικά, του 2018. Καλησπέρα καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μήπως έκανα λάθος, είπα 2017 ότι είσαι πρωταθλητής, όχι, το είπα σωστά. Ε. 2018 είπα. Δόξα τω Θεώ, τα κάνω εγώ αυτά τα λάθη. Τι να κάνω, το ραδιόφωνο έχει και τα λαθάκια. Τους είπα, επιβάλλεται ένα-δύο λαθάκια να κάνουμε, δεν είναι σαν το σιρκουί. Έτσι. Σταύρο, κέρδισες το 2018, είσαι ευτυχισμένος και εσύ και η χορηγή σου και αυτοί που σε βοηθήσαν, ελπίζω να ήταν πολύ και να είναι ακόμα περισσότεροι. Να ξεκινήσουμε καταρχάς πριν πάμε στο χρονικό του 18 και πώς ξεκινάει ο πρώτος αγώνας εκεί, να θυμηθούμε λίγο αυτές τις μάχες, τις ιστορικές, τις ηρωικές και τα σχετικά. Πότε ξεκινάς το μπαλμό σου και την παρουσία σου στο αγωνιστικό χώρο της μοτοσυκλέτας? Πρώτος μου αγώνας σε ταχύτητα ήταν το 2002 σε ένα βόρειο Ελλάδος. Μάλιστα. Είδαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν πάει για προπόνηση στις αίρες, μου πρότειναν να κατέβω σε έναν αγώνα, να συμμετάσχω. Δυστυχώς, ευτυχώς τον κέρδισα. Μπράβο. Και έτσι μπήκε το μικρόβιο και μετά από 2 χρόνια, αφού έτρεξα ένα χρόνο Super Motard με την ομάδα του Κώστα του Μάντη. Και ήταν η εποχή που τα μοτάρντ με σουρανούσαν και ήταν χαμός, έτσι. Κατσάφαρος, Μπούστας, συγχωρεμένος ο Σινιώρης, ο Άλκης και πόσοι άλλοι αναβάτες από ταχύτητα και μότοκρος μπλεχτήκαν εκεί πέρα. Είναι χαμός. Ψυχογιός, ναι, πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Μεγάλο κεφάλαιο και το μοτάρντ, εντάξει, δηλαδή για να πέρασες από εκεί θυμάσαι πολλά πράγματα, είμαι σίγουρος. Θανάση είχε πάρα πολύ ωραία αγώνα. Μπαίνανε 2-2 μέσα στροφή, στην ίδια στροφή. Και αγωνίες, κλατσιές, κατραπακές, αλλά για μα... και ο κόσμος έξω έβλεπε ωραία αγώνα και εμείς μέσα το γλεντάγαμε. Ήταν πολύ όμορφα. Μετά όμως, ξέρεις, όντως υπήρχε πολύ μεγάλος κορεσμός, διασπάστηκαν και τελείωσε.
άδοξα δυστυχώς. Οπότε το 2002 ξεκινάει η δράση σου με την παρουσία σου σε έναν αγώνα του Βορείου Ελλάδας. Έτσι. Βλέπεις εκεί πέρα πώς είναι τα αγωνιστικά, τα δρόμενα, η πίστα. Ναι. Πας στα βαθιά κατευθείαν, τώρα σε μια γρήγορη πίστα. Κατευθείαν. Ναι. Κατευθείαν. Με τι μοτοσυκλέτα έχεις τρέξει τότε? GSX-R 1001. Α, έχεις πάει κατευθείαν όλα. Ήταν normal, όπως ακριβώς την έβαζε το εργοστάσιο, μόνο με ένα τελικό. Είχα πάρει και δύο κάποιες αναρτήσεις από τον κύριο Κοβέα, που χρησιμοποιούσε την προηγούμενη χρονιά ο Στέλιος Χρυστοδούλου, και πήγαινα ανέλπιστα καλά. Ανέλπιστα καλά. Και εκεί κάποιοι άνθρωποι. Φόρμουλα Extreme λέγονταν τότε, κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ή δεν υπήρχε αυτό το βοηθό. Open, κάπως έτσι λέγω. Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι. Ούτε μπορεί να ήταν Formula Extreme, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ταχύτητα, ενεργή δράση, δηλαδή συνεχόμενα ενεργή δράση. Από πότε ξεκινάς και μπλέκες? Από 4 και μετά, μια χρονιά δεν θυμάμαι πια, που είχα τρέξει 3 διαφορετικές κατηγορίες. Είχα τρέξει στα 1000, είχα τρέξει στα 250 Racing. Και έτρεξα και τους δύο τελευταίους αγώνες. Πώς το έκανες αυτό? Από τα 1000, από τα τετρακύλινδρα, τα ροπάτα, πήγες στο 2,5. Ναι. Πόσο πιο δύσκολη η μοτοσυκλέτα ήταν αυτή? Τεράστια διαφορά. Είχα το δικό μου το 1000, τότε είχα ένα Symbiat 1000 του 4. Κάποια στιγμή δεν μπόρεσα να ακολουθήσω το πρωτάθλημα οικονομικά. Βρέθηκαν διαγνωστοί και μου λένε: έλα, πάρε το 2,5 να τρέξεις. 250. Εντάξει, εντελώς διαφορετικό πράγμα. Άλλο σχολείο. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, εγώ έλεγα ότι κλείνω το μάτι μου και έστριβα από τη μεριά που είναι να το κλείνω το μάτι μου. Δηλαδή, τόσο πολύ. Τα φρένα μου ήταν πιο μέσα, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Δεν μπορούσα να βρω πού είναι τα φρένα. Όμως, η ποιότητα της μοτοσυκλέτας έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτά. Γιατί φανταστείτε ότι, ότι είναι, ας πούμε, ο φίλος μου Αντρέας Λεφεύρ έχει τη μοτοσυκλέτα του Οκάντα. Όχι μια μοτοσυκλέτα που είναι σαν του Οκάντα. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Μου δίνεις τώρα, μου βάζεις που περά τις ιδέες να το βρω, να το πω, να το κάνουμε παρουσίαση στο Moto In Action, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που λες, σηκώνει τηλεοπτική παρουσίαση αυτή η μοτοσυκλέτα. Ναι, 1000%. Εγώ που τη βλέπω, που είμαι τόσα χρόνια, ας μου λέει και σηκώνει το τρίγωνο μου. Εγώ που ξέρω από μοτοσυκλέτες, ξέρω αυτά που ξέρω τόσα χρόνια, καθόμαι και την παρατηρώ και τη χαζεύω. Δηλαδή, αν δεις το πώς είναι ραμμένο το πλαίσιο, οι αναρτήσεις, το ψαλίδι, πώς. Αυτή η μοτοσυκλέτα βγήκε μόνο και μόνο για να τρέχει. Είναι σαν να βλέπεις κάτι ανάλογο του GP, ειδικά του GP, έτσι, σε λιγότερο κινητικά. Μα είναι GP, εντάξει. Είναι GP, είναι παγκοσμίου. Είναι η μοτοσυκλέτα του Οκάντα. Όχι σαν τη μοτοσυκλέτα του Οκάντα. Η ίδια, ναι. Είναι αυτή, όχι η ίδια. Η μοτοσυκλέτα του Οκάντα. Πουλήθηκε μετά από δύο σεζόν, μία σεζόν, δεν ξέρω, πουλήθηκε και την πήγε ο Αντρέας. Είναι μια ωραία πληροφορία και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίμουν. Και πολλά χαιρετίσματα στον Αντρέα του Λεφεύρη, είναι καταπληκτικό παιδί. Έτσι ακριβώς. Σεμνός, διακριτικός. Ακριβώς. Σύντομα ελπίζω να μας θυμίσει με την παρουσία του και να έρθει αυτό στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Γιατί όχι. Open. Γιατί όχι. Οπότε τρέχω 2,5, 250, τρέχω διαγώνες και μετά συνεργάζομαι με το μηχανικό μου. Το βάζω σε ψή και μία θα σου δίνω μοτοσυκλέτα να τρέχεις. Και από τότε είμαστε 600. Είναι η κατηγορία σου, δηλαδή. Είναι η κατηγορία μου, ναι. Γενικώς, σαν κατηγορία θα έπρεπε να τρέχω στα 1000 κυβικά. Λόγω του ότι τα κιλά μου δεν είναι αυτά που πρέπει για τα 600. Είσαι και πολύ γυμνασμένος όμως, έχεις πολύ μυϊκή μάζα, έχεις μεγάλο σωματότυπο μύκα. Οπότε αυτό θα βοηθούσε σίγουρα την κατηγορία στα superbikes. Να... εσένα δηλαδή θα σε βοηθήσει στα superbikes. Ίσως πρέπει να το σκεφτείς την πορεία, αλλά αν έχεις ταυτιστεί και υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες, εντάξει, αυτό το ξέρεις εσύ καλύτερα. Έχω ταυτιστεί, δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες. Εντάξει, ο Μακώστας μου βοηθούσε πολύ τα πρώτα χρόνια με τη μοτοσυκλέτα που μου παραχωρούσε. Και με τη βοήθεια που μου παρήχε. Για κάποια στιγμή μου είχε περάσει το μυαλό να πάω στα 1000 που θα ήταν πιο εύκολο για μένα. Και λόγω ακριβώς αυτό που είπα, σωματοδομής και της περισσότερης δύναμης που είχα. Αλλά εκεί μεγάλωσα μοτοσυκλετιστικά, αγωνιστικά, αν το θέλεις. Οπότε επέλεξα να μην κάνω άλλο βήμα και ήμουν εκεί. Γενικότερα, όπως μου λένε κάποιοι, ήσουν συνήθως στον πόλεμο. Ήτανε. Κυνηγά τι στροφέ του κινητήρα. Είναι εμεί τα 600, είμαστε 4-5 οδηγοί που είμαστε πάντα εκεί. Πάντα εκεί. Δεν πάμε ούτε πάνω ούτε κάτω. Δηλαδή, ο άλλο από Γιώργη ο Μιχάλης Κουτσουμπός που φέτο δεν έτρεξε. Μεγάλη απώλεια από το πρωτάθλημα. Μεγάλη, ο Κουτσουμπός. Ναι. Και μεγάλο όνομα ιστορικό με το θείο του, τον Γιώργο. Ακριβώς. Με παρουσία μηχανικού. Και ο ίδιο είναι μηχανικό ο Μιχάλης. Δύσκολη δουλειά που έχει επιλέξει για να τρέχει και ταυτόχρονα. Ναι, οπότε έχω μείνει εκεί τόσα χρόνια. Μ' αρέσει η κατηγορία. Έχω δώσει την ψυχή μου. Έχω δώσει το καλά μου. Και
δεν θα την άλλαζα. Αφού μιλήσαμε για σωματοδομή και κόκαλα, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε το γεγονός ότι είσαι και φυσικοθεραπευτής. Ναι. Τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί, κάνεις καλά τον κόσμο. Σε αγχώνει μια πτώση, ένας τραυματισμός μες στην πίστα, μιας και είσαι μες στα πράγματα και ξέρεις να διαβάζεις το σώμα σου και λες, όχι τώρα τι έγινε, πόσο καιρό μπορεί να με αφήσει εκτός αυτό το πράγμα. Αυτό που με αγχώνει είναι ότι τη Δευτέρα δεν μπορούσα να πάω σε δουλειά και να δω τους ασθενείς που πρέπει να δω. Και τους πω, ξέρετε κάτι, σήμερα δεν μπορώ να έρθω γιατί θέλω κι εγώ να πάω να κάνω ένα χειρουργείο ή, τέτοια, ή κάτι τέτοιο. Πολλά τα χειρουργεία, έτσι. Πολλά τα χειρουργεία, πολύ το ξύλο εισαγωγικά που έχουμε φάει και εγώ και οι υπόλοιποι αναβάτες. Είχα και μια μεγάλη σεζόν που ψάχνουν πάρα πολλές πτώσεις και τα χειρουργεία σύνο κάθε χρόνο. Πολλά. Τώρα όμως έχεις και δύο παιδάκια, σε κάνει να σκέφτεσαι δύο γλυκούλικα. Μια κόρη και ένα γιο. Ναι. Πώς τα λένε? Τη Τζορτζίνα μου και τον Ζανέτο. Τα χαιρετίσματά μας, θα μας ακούνε τώρα, έτσι. Βεβαίως, την αγάπη μας. Βεβαίως. Έρχονται και σε βλέπουν στους αγώνες. Στους περισσότερους, ναι, όταν είμαι στην Αθήνα, προσπαθούν και έρχονται. Η Τζορτζίνα ήταν και όταν ήταν πιο μικρή, έχω ένα από μωρό στην Τρίπολη και της άρεσε πολύ. Έτσι που είναι λίγο πιο εκδρομή. Καλά, εντάξει, και αλλιώς μου, ό,τι και να κάνω, λέω, μπα, δεν πειράζει, πήγε και τρίτο, τότε. Α, είναι ψυχόλου δηλαδή, έτσι. Δεν φαντάζεσαι, ναι. Support, μεγάλο, ναι. Οπότε ουσιαστικά υπάρχει όπως ένα παρελθόν σε διάφορες κατηγορίες, 600, 2,5, μοτάρντ, ξεκινάς το 2002, τρέχεις παρατεταμένα στην κατηγορία των 600 από το 2004 και σήμερα... Τρέχω πρωτάθλημα το 4, το 2 τρέξα Βόρειο Ελλάδος, το 3 τρέξα Μοτάρντ, το 4 ξεκινάω με το... Άλλο επίπεδο. Ναι, άλλο. Να με συγχωρέσουν οι Βόρειοι φίλοι μας, αλλά το Πανελλήνιο είναι άλλο πρωτάθλημα. Ναι, και ήταν και πολύ σχολείο για μένα, γιατί ξεκίνησα την κατηγορία του Μεγάλη με αντιπάλους μάλλον, το Γιάννη τον Μπούστα. Το αυτοκίνητο στο Δήλου. Μιλάμε για ιερά τέρατα. Ναι, τα χαιρετίσματά μας, όποιο και να μας ακούει. Τους δύο σινιόριδες. Το Μιχάλη Σπελιώτη, 15 χρόνια νεότερο. Πόσα χρόνια τρέχει αυτός ο άνθρωπος, ακόμα και τώρα, σας πω. Δηλαδή, και καλά κάνει και τον Άιρονμαν. Ακριβώς. Ο Μιχάλης Σπελιώτης είναι μια ζωντανή ιστορία που δεν θα τελειώσει ποτέ. Ποτέ. Και καλά κάνει και τον Άιρονμαν. Ναι, αντί να κάθεται και να πηγαίνει πολύ αλλιώς να κάνει ένα άλλο χόμπι. Κάθεται εκεί και είναι εκεί και. Ακούμε, συγχωρείτε, Σταυρό. Ο Σπηλιώτης είναι μηχανόβιος. Τέλος. Ναι. Εντάξει, ναι. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο Σπηλιώτης. Άμα δεν του δώσει μοτοσυκλέτα, αν δεν κάνει μηχανάκι, δεν γίνεται αυτός ο άνθρωπος να λειτουργήσει φυσιολογικά. Θα λειτουργήσει, θα μπερδευτεί. Θα χαλάσουν οι χρόνοι του. Τέλος. Είναι το καλώς εννοούμενο τζάνκι, έτσι. Και εγώ. Είμαι και εγώ έτσι ακριβώς. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να κάνω διάφορα πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και λέγα τώρα, πώς θα είναι έτσι τη μοτοσυκλέτα τώρα. Και λέω, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Κάθεσαι και κάνεις αυτό που σου αρέσει. Και αντί να χαρείς τη στιγμή, σκέφτεσαι πώς θα σου το αφήνει να μην σε μοτοσυκλέτα. Δεν υπάρχει αυτό. Πολύ σημαντικό. Ναι. Να σου πω να κάνουμε ένα μικρό έτσι χαλαρωτικό μουσικό, όχι διάλειμμα, έτσι μια παύση και να επανέλθουμε να μιλήσουμε για το 18, γιατί το 18 είσαι και πρωταθλητής, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Okay. Έτσι, οπότε πάμε στο πρώτο μουσικό κομμάτι που έχω ετοιμάσει. Εντάξει. Και θα επανέλθουμε με Σταύρο Τριντή και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2018. Εγκρινής κομμάτι που επέλεξα. Εντάξει, ναι, straight, γιατί όχι. Άλλωστε είναι και επίκαιρο τώρα το κομμάτι. Δεν υπάρχει εποχή που να μην είναι ταυτισμένη 100% με το χρήμα. Το χρήμα είναι... Λοιπόν, να έρθουμε σιγά σιγά στο πρωτάθλημα του 18. Το 18 θα το πω για ακόμη μια φορά. Είσαι ο πρωταθλητής Ελλάδος και να κάνουμε λίγο έτσι μια αναδρομή, ένα χρονικό στο πώς ξεκινάει ο πρώτος αγώνας και σε ποια θέση σε φέρνει. Να πάμε λίγο στον πρώτο αγώνα. Μου φαίνεται Τρίπολη ή Μέγαρα. Ήτανε Μέγαρα. Μέγαρα, με συγχωρείς. Ξεκίνησα. Η βασική διαφορά της φετινής χρονιάς ήταν ότι ξεκίνησα με Μισελέν. Μου έκανε την πρόταση, ή τέλος πάντων το βρήκαμε με τον Δήμο Πετρή. Είναι... Τα χαιρετίσματα μας του κύριου Πετρή, οπωσδήποτε. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε μαζί. Είχα κάποια πράγματα στο μυαλό μου. Τελικά αυτά ήταν εντελώς διαφορετικά από ό,τι είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή, ειλικρινά προσπαθούσα να γλιστρήσω και δεν μπορούσα. Επειδή είχα αναπτύξει ένα διαφορετικό στυλ οδήγησης. Λίγο επηρεασμένος και από μοτάρτη, ίσως. Γενικώς έχω αυτό το στυλ. Δηλαδή, θα γλιστρήσω τη μοτοσυκλέτα όταν θα πάω να στρίψω. Θα ανοίξεις το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας, στροχιά και θα βάλεις τα μούτρα μέσα. Θα ντριφτάρω λίγο θα ντριφτάρω. Ή και πάλι επειδή. Έτσι οδηγάω στην καθημερινότητά μου, δεν με πειράζει να γλιστράει πίσω. Οπότε έχω διαφορετικό στυλ οδήγησης.
και φαντάσου ότι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν στην πλατεία που λέμε εμείς στα Μέγαρα. Ναι, ναι, 8, 9, 10. Μπράβο. Που εγώ γλιστράω και δεν μπορούσα να γλιστρήσω με το Μισελέν. Δεν μπορούσα να γλιστρήσω. Βεντούζα. Βεντούζα. Όταν σου λέω, το λεγόνα μου φύγανε, μου φύγει η μασάλα που λέει ο λόγος. Αλλάζα ταχύτητα και πήγαινα απέναντι. Και άλλαξα εντελώς διαφορετικό setup. Και δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, στον αγώνα, κάναμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα με τον Αλέξο Βαγιοργίου. Ήρθαμε. Να πούμε, με συγχωρείς, σε διακόπτω. Με τι αγωνίζεσαι, δεν είπαμε. Ποια είναι η αγωνιστή σου μοτοσυκλέτα? Ένα σκουτεράκι. Ήμουν σίγουρος, βέβαια. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχω μια CBR 600 το 2007. Μάλιστα. Προσπαθούμε να τη συντηρήσουμε. Φέτος από πλευράς κινητήρα δεν ήταν πολύ δυνατή. Έβαλε στο τενόμετρο του Κώστα του Μπούτου, που είναι αυτός που μου φτιάχνει το μοτέρ, έβαλε 111 ύπους. Από πέρσι που το ίδιο μοτέρ έβαζε 105. Η κατηγορία έχει γύρω σε 125 ύπους όμως, να πω. Η κατηγορία έχει, ναι. Στο τενόμετρο του Κώστα είναι γύρω σε 119-120, ναι. Τα καλά μοτέρ είναι λίγο διαφορετικά τα νομιζότερα του. Όμως ήταν πολύ όμορφο σύνολο, δηλαδή ήταν και δύο αναρτήσεις που αγόρασα πέρσι από τον Χρήστο Ντασούλη, η GP, TTX GP, οι οποίες πέρσι ξεκινήσαμε να τις σετάρουμε και φέτος βρήκαμε πολλά πράγματα. Το κακό ήταν ότι ενώ είχαμε να σετάρουμε και σαν αναρτήσεις, είχαμε και τα καινούργια λάστιχα. Ναι, ήταν μεγάλο το μπέρδεμα. Ήταν μεγάλο το μπέρδεμα. Το setup των αναρτήσεων, ποιος το επιμελείται? Βέβαια, ο Χρήστος, κανένας άλλος. Ναι. Με έχει βοηθήσει το παρελθόν και ο Σάββος και ο Ρεγακόπουλος, αλλά επειδή ο Χρήστος, όπως και πολλοί άλλοι σχετικοί με το χώρο, είναι και ασθενής μου. Όπως οι περισσότεροι χορηγοί, είναι φίλοι μου και ασθενής μου. Τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Τασούλη και τα περαστικά μας. Δεν έχει τίποτα άνθρωπο, τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, τον έκανες καλά. Οπότε εκεί με τον Χρήστο είχαμε και τη φιλία, τα λέγαμε και καλά και συνέχισαμε τον Χρήστο και βγάζουμε άκρη. Οπότε ξεκινήσαμε στο πρώτο αγώνα. Είχα στο μυαλό μου ότι θα πάω κάπως έτσι, όχι ακριβώς έτσι. Αν είχα εμπιστευτεί πιο πολύ τη λάστιχά μου, ακόμα δηλαδή για αυτό που είχα στο μυαλό μου, θα ήμουν πιο κοντά στο Δημήτρη Καρακώστα, ο οποίος εκείνη την εποχή του έκανα προπόνηση, γιατί ξεκινήσαμε να του κάνω προπόνηση εγώ φυσική κατάσταση. Έσπασε το πόδι του, του έκανα φυσικοθεραπείες για να περάσει το πόδι του, για να αποκατασταθεί να μπει στο ότι, και τελικά με πέρασε και στον αγώνα. Δεν να μάθεις να τον κάνεις καλά. Ο Καρακώστας είναι το παιδί φαινόμενο, πραγματικά έχει πολύ μέλλον, είναι πολύ υποσχόμενος και είναι πολύ συγκινητικό και πολύ σημαντικό για όλους, πιστεύω, και για αυτόν ειδικά, ότι τρέχει με την αγωνιστική μοτοσυκλέτα του πατέρα του. Ναι, είναι και αυτό αγωνισμένο ακριβώς την ίδια εποχή που. Το πτά. Εντάξει, εγώ το δικό μου δυστυχώς είναι πιο ταλαιπωρημένο, γιατί είχα πολύ καιρό που ήμουν συνέχεια επιτάπητος. Ναι. Ήταν λίγο άσχημη περίοδος αυτή για μένα, αλλά οκ, εντάξει. Οπότε στο πρώτο αγώνα που τερμάτιζες? Τερμάτισα τρίτος. Ανεβαίνεις βάθρο. Ακριβώς πίσω από τον Άλεξ. Και καλά, μια χαρά. Εμείς ξεκινήσαμε φέτος για να κάνουμε μια όμορφη χρονιά. Είχε σκοπό να πάρεις πρωτάθλημα φέτος ή ήθελες απλά να τερματίσεις την καλύτερη θέση που μπορούσες? Το φανταζόσουν θα πάρεις το πρωτάθλημα? Όχι. Όπως κάποιοι άνθρωποι μου λένε και μου λέγανε και πριν, και πάμε για πρωτάθλημα και άλλα. Όχι. Εγώ, καταρχήν, γιατί το team είναι team, είναι άνθρωποι που σας στηρίζουν, αλλά τον τρόπο που θα κινηθεί η ομάδα στην Ελλάδα τον ορίζει ο οδηγός. Γιατί εγώ έχω τα περισσότερα έξοδα, δηλαδή okay, εσύ μπορεί να με βοηθήσεις, αλλά είτε δεν με βοηθήσεις, εγώ θα τρέξω. Άρα εγώ έχω τον πρώτο λόγο και έχω τον τελευταίο λόγο. Άρα μιλάμε και βλέπουμε άλλη μια φορά ότι οι αγώνες ταχύτητα στην Ελλάδα είναι μια υπόθεση των αναβατών, των οδηγών, των αθλητών. Όπως θέλουμε να το λέμε, δεν έχει σημασία, καταλαβαίνουμε τι λέμε αυτή τη στιγμή. Τώρα πρέπει να το εξηγήσουμε γι' αυτό. Μιλάμε την ορολογία αθλητές λόγω του αθλητικού μοτοσυκλετιστικού σωματείου, της ΑΜΟΤΟΕ, και είναι και το σωστό. Απλά εμένα μου έχει μείνει και κάνω το λάθος, αλλά καταλαβαίνουμε τι λέμε και λέω πολλές φορές αναβάτης, ας πούμε. Ναι. Φαντάζομαι και εσείς όπως. Ναι. Anyway, πάντως ισχύει αυτό και σίγουρα στον πρώτο λόγο και να που ήταν και σωστός ο πρώτος λόγος. Ναι, και πήγαμε να κάνουμε μια όμορφη παρουσία. Και εγώ λέω τώρα είμαι 42 χρονών. Πέρσι δηλαδή τον Οκτώβριο, τέτοια εποχή, λέω είμαι 41, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω μπροστά μου. 1, 2, θα τα κάνω όσο πιο καλά μπορώ.
Προσπάθησα να βρω λύσεις με το μοτέρ. Παρέγγειλε κάποια πράγματα, αργήσαν να έρθουν και τελικά είχαμε το μοτέρ αυτό που σώσαμε, ότι μπορούσαμε με 111 ύπους. Ρώτα το σπηλιώτη πόσα χρόνια είσαι ακόμα μπροστά σου. Εντάξει, okay, σωστό, σωστό. Ναι, δεν ξέρω, λέω τώρα. Οπότε αποφάσισα να κάνω ό,τι πιο καλό μπορούσα εγώ. Άρχισα να χάνω κιλά. Όχι ότι ήμουν απαχής. Δούλεψες όμως. Δούλεψα πολύ. Αερόβια. Έχω ξαναδουλέψει. Όχι, δεν είναι τόσο. Έκανα και στο Γιάννη τον Μπούστα επί 3 χρόνια προπόνηση, τη χρονιά που έκανε τα ρεκόρ στα Μέχαρα και στο Τιμπάκι κάτω που πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε έχω βαθύνει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο θέμα. Γι' αυτό και ο Δημήτρης ο Καρακώστας ήρθε σε μένα να του κάνω προπόνηση, γι' αυτό έχουν έρθει και άλλοι αθλητές και ανταγωνιστές μου και μη και πολλές κατηγορίες. Οπότε βάθινα πολύ, προσέξα κάποια πράγματα και τελικά πάω στον πρώτο αγώνα 8 κιλά κάτω από πέρσι και στο δεύτερο αγώνα στην Τρίπολη είμαι 10 κιλά κάτω από πέρσι. Μεγάλη πρόταση. Μεγάλη πρόταση, ναι. Χωρίς να χάσω τίποτα, αλλά ήμουνα λίγο πιο focused. Και κατεβαίνουμε στην Τρίπολη, είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω εμπιστευτεί πιο πολύ ακόμα τα λάστιχά μου. Και ξεκινάμε το Σάββατο στα πρώτα χρονομετρημένα. Στον τρίτο γύρο κάνω τον τέταρτο χρόνο συνολικά σε όλες τις μοτοσυκλέτες. Δηλαδή είχα κάνει, αν έτρεχα με το 600 στα 1000, θα είχα τέταρτο χρόνο. Θα ήμουν δεύτερη σειρά εκείνης πρώτος. Θα ήμουν δεύτερη σειρά εκείνης πρώτος και πρόσεξε. Όταν εγώ έκανα αυτό το γύρο στον τρίτο μόλις γύρο μέσα στην πίστα, δεν προσπάθησα να κατεβάσω άλλα, που είχα κι άλλο. Είχα κι άλλο λίγο. Και λέω εντάξει, μεταξύ κατά τον χρόνο και λέω τώρα κάτσε, κάτι γίνεται. Οι άλλοι δεν πάνε γρήγορα ή κάπου εγώ το παραζορίζω. Κάτσε, ηρέμησε, έχεις πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τους άλλους, μην κάνεις τίποτα άλλο. Και καθόμουν μετά και χαιρόμουν τον αγώνα. Στον αγώνα όμως, επειδή. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από τα χρόνια. Είναι πολύ διαφορετικά, ειδικά στην Τρίπολη, γιατί οι κλιματικές αλλαγές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία. Στο setup του μοτέρ. Στη λειτουργία του κινητήρα, βέβαια. Ακριβώς. Και βάλαμε έναν άλλο χάρτη που τελικά το μοτέρ δεν είναι απέτητο όπως έπρεπε να αποδώσει. Και έχασα λίγο. Όμως μπορούσα και ήμουν σχετικά κοντά με τον Δημήτρη. Ο οποίος προφανώς πιέσανε κάποιο τρόπο το μοτέρ τους για να είμαστε κοντά στους χρόνους και τελικά έσπασε. Και μου έδωσε μια πολύ άνετη νίκη. Ένα προβάδισμα βαθμολογικό. Ναι, και άρχιζαν όλοι και μου λέγανε και τι καλά που πας και πας για πρωτάθλημα. Λέω εντάξει παιδιά, χαλαρώστε. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να περνάμε καλά. Και περνάμε καλά. Στον πρώτο αγώνα ήμασταν τρίτη. Στο δεύτερο αγώνα κάναμε αυτό το πολύ καλό χρόνο που δύσκολα άλλα 600 έχουν κάνει. Δεν ξέρω κιόλας γιατί στην Τρίπολη δεν είναι και αντικειμενική η χρόνη. Γιατί μία-δύο κορίνες. Να αλλάξουν, να αλλάζει γραμμή της πίστας. Αλλάζει γραμμή της πίστας ακριβώς. Μια χρονιά μπορεί να είναι πολύ γρήγορη, άλλη μπορεί να είναι πολύ αργή. Οπότε η Τρίπολη φέρνει στην πρώτη θέση του βάθρου. Ναι. Με δεύτερο βάθρο πάλι τελειώνει. Και πάμε στον τρίτο αγώνα. Οπότε είναι πλέον στις Σέρρες. Ένας γρήγορος αγώνας. Ναι. Όμως μια εβδομάδα πριν τον αγώνα ανεβαίνουμε στην προπόνηση, σε προπόνηση στις Σέρρες και έχω μια πολύ μεγάλη πτώση που έχασα, θεωρούσα ότι έχασα μισή ώρα τη ζωή μου. Σε ποια στροφή έπεσες? Έπεσα στην K1, προσπάθησα να... Στο τέλος ευθείας, ναι. Έπεσα... Χάρισα εντυπωσίες. Όχι. Πήγα να περάσω έναν πιο αργό αναβάτη. Ο οποίος καθώς αγωνιζόμενος. Και έστριψε νωρίτερα από ό,τι περίμενα να στρίψει. Εγώ ήμουνα με πολλά. Από εσωτερική πήγες να τον περάσεις? Πήγα να τον περάσω από εσωτερική και με το που βλέπω ότι. Ακουμπήσατε δηλαδή. Ναι, δεν φαντάζεσαι. Λέω, έστριψε στα 100, στα 75-80 μέτρα, ξέρω από εκεί, που αυτό το μηχανάκι, αυτή η μοτοσυκλέτα έπρεπε να στρίψει στα 50 και. Και δεν το περίμενα. Βέβαια ήταν άπειρος οδηγός και με το που ήταν μπροστά μου με 200 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσα είχα, φαντάζομαι ότι βρέθηκα μέσα στα χωράφια, μέσα στην ένα δηλαδή. Εκτοξεύτηκες. Εκτοξεύτηκα, ειλικρινά. Μαζί με τον συναθλητή σου? Όχι, αυτό δεν είπα τίποτα. Ευτυχώς τουλάχιστον. Ευτυχώς, ναι. Γιατί μπορεί μια σύγκρουση που φεύγατε και δύο μαζί να ήταν μοιραία πολύ χειρότερα. Τα λέμε πώς τα λέμε, τυπικά αυτό εγώ, έτσι, εγώ ήμουν από πίσω, εγώ πρέπει να τον προσέχω. Τυπικά αυτό εγώ. Τέλος πάντων, για να βέρουμε στις Σέρρες, εγώ δύο εβδομάδες από την πτώση γυρνάγαν όλα. Είχα ένα κόκκινο από το γιατρό μου που μου λέει δεν έχεις πρόβλημα ως προς τους άλλους αναβάτες, όμως αν πέσεις τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα.
αν πες και ξαναχτυπήσει το κεφάλι σου, τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα. Α, έχει χτυπήσει κεφάλι. Ναι, ναι. Είχα, αυτό σου λέει, έχασα μισή ώρα τη ζωή μου. Δηλαδή, έχει βυστεί μισή ώρα που δεν θυμάμαι τίποτα. Επέτρεψε μου να πω σε αυτό το σημείο, γιατί μας ενδιαφέρουν αυτά, ότι στην περίπτωση που αυτό συνέβαινε στον δρόμο και δεν φορούσε κρανό, γιατί βλέπουμε πάρα πολλού δυστυχώ να φοράνε κρανό, τώρα φυσικά και δεν θα μιλάγαμε. Εννοείται. Εντάξει, εγώ επειδή κάνω πάρα πολλά χιλιόμετρα καθημερινά μοτοσυκλέτα. Ούτε δεν πάω πουθενά χωρίς κράνος. Δεν γίνεται να κάνει. Και κουμπωμένο κράνος, να το λέμε και αυτό, γιατί δυστυχώς δεν τα κουμπώνουν πολύ που τα φοράνε. Και κουμπωμένο και με κλειστή ζελατίνα, γιατί πολύ απλά μία πέτρα, ένα έντομο να μπει στα μάτια, κλείνει τα μάτια σου και την κλείνει που πας. Είναι βασικό και αυτό. Και άσε που η ζελατίνα μπορεί να δημιουργήσει σαν μία απόκρουση σε κάποιο μητερό σημείο και να μην σφινώσει το κεφάλι στο εσωτερικό του κεφαλιού, σε κάποιο σίδερο κτλ. Ναι. Μακάβρι, αλλά αληθινά συμβαίνουν αυτά. Οπότε αναπαίρνουμε στις αίρες. Εγώ έχω στο μυαλό μου να κάνω ρεκόρ δικό μου. Είχα γυρίσει ταχύτερο γύρω, ταχύτερο χρόνο 1.22.500 και κατέβαινα προς τα κάτω. Ήξερα ότι είχα το ρυθμό. Όντως τα χρονομετρημένα κάνω 1.22.000. Και στον αγώνα ξεκινάμε. Ο Δημήτρης είχε διαλύσει τον αγωνισμό με ένα 1.20.700-800, θυμάμαι. Δηλαδή ήταν καλύτερο από μένα, 1.3. Πολύ, πάρα πολύ. Αλλά λέω: OK, εντάξει, πάω να κάνω αυτό που θέλω εγώ και πώς μπορώ να το κάνω. Και ξεκινήσαμε τον αγώνα. Πίσω μου ήταν ο Δημήτρης ο Βαγγέλου, που είναι όντως και αυτός καλύτερος από μένα στις αίρες. Τώρα ήρθε σε μια πάρα πολύ καλή θέση, την τρίτη θέση στα Super Bowl. Ναι, ναι, ναι. Έκανε όπως του είπα εγώ, αγωνάρα. Έκανε πολύ ωραία αγώνα. Έπαιξε με τον Μπερνί, έπαιξε με τον Πίπο, ναι. Έπαιξε γενικά πολύ δυνατά. Με μια μοτοσυκλέτα που από πλευρά κινητήρα δεν έχει πολλά πράγματα. Σε μια αρχή, τον βοηθάει ο Γιάννης ο Μπούστας, πρέπει να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και από αυτό πήρα και πράγματα, έτσι, γιατί το μοτόρ του ήταν normal και ό,τι είχε κάνει με αναρτήσεις ήταν το θέμα. Και με ίσως κάποιο προγραμματισμό στα ηλεκτρονικά. Κοίτα, μεγάλο αβαντάζ ότι έχει το Γιάννη δίπλα του. Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Ο Γιάννης είναι μεγάλη εγκυκλοπαίδεια και αν τον πιστέψεις, που νομίζω ότι πρέπει να τον πιστεύουμε το Γιάννη, γιατί έχει πολλά αγωνιστικά χιλιόμετρα στην καμπούρα του και πολλά κύπελα, νομίζω ότι του έφτιαξε ένα πολύ ωραίο πακέτο υπέρ του. Νομίζω. Ναι, και ο Δημήτρης ο Βαγγέλου είναι μαζί του σε πολλά πράγματα με τον Γιάννη. Δηλαδή είναι βοηθάει στα mini-GP, είναι δηλαδή δύο άνθρωποι που είναι συχνά, έχουν χημία συχνά μαζί. Ναι, πολύ ναι. Σημαντικό. Οπότε ξεκινάμε τον αγώνα, είμαι μπροστά ο Δημήτρης, είμαι σχετικά κοντά. Λέω κάτσε εκεί, ο Δημήτρης θα σε πάει πιο μακριά. Και καταλαβαίνω ότι έπρεπε να ήταν πίσω μου ο Δημήτρης, δεν είναι. Όμως ο ρυθμός μου είναι σχετικά καλός. Εγώ ξαναγυρίζω στον 22.00 και ο Δημήτρης έχει φύγει μπροστά. Είναι 6,5 δευτερόλεπτα μπροστά και 4,5 πίσω οι υπόλοιποι, ο Άλεξ Παπαγεωργίου. Οπότε κάνω ένα αγώνα μόνος μου. Στους τελευταίους γύρους, εντάξει, έχω χάσει το Zenith και τον Nadir, δηλαδή το πάνω έχει έρθει κάτω, κάτω έχει έρθει πάνω. Όμως, OK, λέω, θα το τερματίσω. Μπαίνω στο τελευταίο γύρο και βλέπω το Δημήτρη να σταματάει. Έχω ένα γύρο γιατί του μέτραγα ένα, γιατί δεν μπορούσα άλλο. Έτσι, δεν μπορούσα να το γύρω. Ήθελε να τελειώσει. Ήθελα να τελειώσω. Δεν έβλεπα την ώρα. Δεν μπορούσα άλλο. Δηλαδή είχα ζαλάδες, είχα τέτοια πράγματα. Οπότε βλέπω το Δημήτρη και σταματάει. Λέω, πες μου, το έχει κάνει λάθος. Και περνάω και βλέπω ένα. Βλέπω ακόμα γιατί είχε ένα γύρο. Περνάω το Δημήτρη και φαντάζω ότι λέω μέσα μου, τουλάχιστον πήγαινε λίγο πιο γρήγορα, γιατί μπορεί να σε ξαναπεράσει. βέβαια, είχε γυρίσει 1.20 τόσο, άρα 1.21 γύρναγε με τον χέρι που λέει. Και εγώ εκείνη τη στιγμή από τη Ζαλάδα και αυτά γίναγα στο 1.22.8, 1.23, 1.23. Ωραία, κάπου να σε προλάβαινε. Ακριβώς. Άμα βάζει το κεφάλι κάτω. Τελικά δεν με προλάβε και κερδίζω το. Όντως πίστεψε ο Δημήτρης ότι έχει τελειώσει αγώνας. Ναι, ναι, πίστεψε ότι έχει τελειώσει αγώνας. Το φουκάρα. Ναι, ναι. Και όλοι βλέπουμε τα ίδια, έτσι. Όπως είδα και εγώ το ένα, τους δύο γύρους, έτσι, είδα και αυτούς τους δύο γύρους. Μπορεί να μην το είδε. Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη, όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Αλλά εντάξει, και τέλος πάντων μπαίνω και βγαίνω στην ευθεία και δεν πιστεύω το δώρο που μου έχει έρθει. Ότι έχω κερδίσει εγώ, που με τις αίρες δεν πάω καλά, έχω κερδίσει εγώ αγώνα στις αίρες. Και εκεί λοιπόν αρχίζουν και όλοι και πάζε πρωτάθλημα και. Μα πήγαινε το πρωτάθλημα, εντάξει. Ναι, βαθμολογικά φαινόταν. Εντάξει, αλλά εγώ μέχρι στιγμής πέρναγα καλά. Αν δεν είχες ξεκινήσει με αυτό το σκοπό, ίσως. Ακριβώς. Και δεν ήταν αυτό που ήθελα. Δεν ήταν ο αυτός σκοπός μου. Δεν έτρεχα για να πάρω πρωτάθλημα. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα πάρω ποτέ πρωτάθλημα στη μοτοσυκλέτα. Είναι το μεράκι μου, είναι αυτό που με κάνει και. Είδες η αγάπη σου που κοιτώντας άλλα πράγματα σε πήγαν εκεί τελικά που είναι η θέση του πρωταθλητή.
Τελικά το άξιζες. Αυτό είναι σημασία. Δεν έγινε τίποτα τυχαία. Σίγουρα ο συναθλητής σου έσπασε μια φορά το μοτέρ, αλλά είναι συλλογικό το σπορ. Δηλαδή η ομάδα δούλεψε και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Έσπασε ένας κινητήρας. Δεν είναι μόνο το ότι θα κάνει ο αθλητής μέσα, είναι και ότι θα κάνει ο μηχανικός η ομάδα απ' έξω. Ναι. Οπότε οι επιλογές των ελαστικών, το setup των αναρτήσεων. Οπότε όλο αυτό είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε εμείς και εισπράττουμε ότι είναι μια μοτοσυκλέτα και ένας αναβάτης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βαθιά και ξεκινάνε νωρίτερα. Ναι, εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Ότι έχω σταματήσει να πέφτω από τότε που τις αναρτήσεις μου τις κάνει σερβις και μου τις επιβλέπει ο Χρήστος Τασούλης. Δεν είναι μικρό αυτό. Δεν είναι μικρό αυτό. Πολύ σημαντικό. Πάει να πει ότι τι. Ότι και εγώ έχω οριμάσει οδηγικά και έχω τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου ώστε να με βοηθήσουν να μην κάνω. Ίσως τα κάποια λάθη μου να μπορούν να καλύπτονται. Ναι. Πολύ σημαντικό. Έχω πάρα σταματήσει πολύ σημαντικό. Να πέφτω έτσι. Δηλαδή και φέτος πάλι μια-δύο φορές που γλίστρησα από ένα κρύο λάστιχο που έφταιγα εγώ. Αλλά όχι στον αγώνα πάλι. Να περάσουμε σε άλλο ένα κομματάκι που έχω ετοιμάσει. Για να δούμε λοιπόν καλή η μουσική επιλογή που έχω φτιάξει. Καλά τώρα πλάκα μου κάνεις. Πήγε δηλαδή να μας καπελώσει εδώ πέρα να πούμε ο Τζίμι Χέντριξ και να μην προλάβουμε να βγούμε στον αέρα. Σε παρακαλώ πολύ, στον τρίτο αγώνα είμαστε, μου φαίνεται τώρα, έτσι. Ναι, έχουμε τελειώσει τον τρίτο αγώνα. Τελειώσαμε τον τρίτο αγώνα. Εκεί πέρα ο Δημήτρης Νομπουκαράκος, νομίζω ότι τερμάτισε τελικά ο Βουκάρας. Τερμάτισε δεύτερος τουλάχιστον. Τερμάτισε δεύτερος. Πάλι καλά ο άνθρωπος. Γιατί άξιζε τώρα εδώ που τα λέμε τον Νάσο. Ναι, εντάξει. Anyway, τέλος πάντων, ο αγώνας κρίνεται μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αν δεν πες κάρο σημαία, ο αγώνας δεν τελείωσε. Τέλος. Ακούς Δημήτρη, πρέπει να πέφτει κάρο σημαία για να πατά τα φρένα. Λοιπόν, τέταρτος αγώνας, ο σημαντικότερος για σένα. Ναι, βέβαια. Για δώσε πόνο εκεί η εικόνα. Έχουμε ξεκινήσει με τον Δημήτρη προετοιμασία μαζί. Τρέχουμε Ολυμπιακό στάδιο, κάνουμε προπόνηση. Και όμως εγώ είμαι μέσα στην τρέλα και θα προσπαθήσω να πάω γρήγορα και όντως τα λάστιχα τα έχω ακόμα, τα πιστεύουμε περισσότερο. Και ξεκινάμε και με τον Χρυσό Ντασούλη να μιλήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Με τον Μάστορα μου, τον Κώστα του Σιψή, που δεν τον έχω ξεχάσει μέχρι στιγμής, δεν έχω πει. Τα χαιρετίσματα μου στον Κώστα του Σιψή. Όχι, τον ανέφερες νωρίτερα λίγο, τον είπες γρήγορα. Ναι, επί 12 χρόνια, ναι, επί 12 χρόνια μηχανικός μου. Οπότε ξεκινάμε την Παρασκευή και μπαίνω 6 φορές στην πίστα, 6 φορές. Για να προσπαθήσω να βρω ένα καλύτερο setup. Γιατί στον ένα γύρο είμαι πολύ γρήγορος, αλλά θέλω αυτό να το κάνω γυρολόγιο. Μάλιστα, να σταθεροποιήσεις αυτό το χρόνο. Να σταθεροποιήσω αυτό το χρόνο. Και μπαίνω 6 φορές μέσα. Δηλαδή 6 φορές και να έχεις την Παρασκευή του αγώνα και Σάββατο να έχεις τα χρονομετρημένα και Κυριακή να έχεις τον αγώνα, δεν μπαίνεις. Μπαίνεις σε 4 με. Άντε 5, το πολύ. 6 είναι πάρα πολλές. Όμως είμαι καλά και μπαίνω. Και όντως δηλαδή πάει καλά. Πάει μια χαρά, βρίσκουμε αυτό που θέλουμε. Τα λάστιχα μου βέβαια είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένα και μπαίνουμε το Σάββατο πρωί στα ελεύθερα. Κάνω ένα 59 ψηλά, 800-700 και είμαι πολύ ευχαριστημένος και λέω εντάξει, οκ, παιδιά, δεν νομίζω να έχει κάνει κανείς κάτι άλλο. 59. Ναι, 59. 59-700. Την Παρασκευή. Όχι, συγγνώμη, 59, γιατί είπες ένα 59-700. Όχι, κάνω ένα χρόνο, μια φορά, ναι, σωστά. Όχι, και ενώ την Παρασκευή ήμουνα στο 59-4-59-5 ξεκίνησα, 59-6-7 και προσπαθούσα να είχα γεωλόγιο με μεταχειρισμένα λάστιχα στο 59-8-59-9. Και όντως ξεκινάω το Σάββατο με μεταχειρισμένα πλέον πολύ λάστιχα. Και κάνω 0-59-8-9. Βγαίνω έξω, χαρούμενος εγώ. Και έχει κάνει ο Δημήτρης και ο Άλεξ από Γεωργίου 59-3 και 59-4. Και μου έχουν πει στα αυτιά. Είστε στο δευτερόλεπτο όμως. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Το 59-8-9 με το. Είναι μισό και. Είναι μισό και στα μεγάλα. Και στα μεγάλα δεν είναι μια πίστα που γυρνάει 1,5 λεπτό. Όχι. Φαίνεται το μισό, φαίνεται. Ναι, πολύ. Και λέω εντάξει παιδιά, okay, αυτό ήταν, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Δεν πειράζει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Και μπαίνουμε στα χρονομετρημένα, εγώ ακόμα πιο τρελαμένος. Και κάνω τον ταχύτερο γύρο που έχω κάνει ποτέ και που έγινε φέτος στα Μέγαρα, 59-2.
Έπεσες κάτω λοιπόν, ναι, από τους συναθλητές σου. Ναι, και βγαίνω έξω, στον τρίτο τέταρτο γύρο. Ήμουν πολύ... Ήξερα ακριβώς τι έκανα, ήξερα ακριβώς που ήθελα να πάρω. Έκανα ένα μικρό λαθάκι δηλαδή. Το λάθος ήταν οι γραμμές ή τα σημεία που φρενάρεις? Ποιο ήταν το λάθος? Για πες μου, λέει, τι είδες, με ενδιαφέρει αυτό από έναν αθλητή. Από τίποτα, έναν να σου πω, από την Παρασκευή δεν άλλαξα τίποτα. Απλά είχα πιο καινούριο λάστιχα, είχα φρέσκα λάστιχα και μου έβγαλαν τα λάστιχα το χρόνο. Ναι. Δεν έκανα τίποτα διαφορετικό. Ήταν θέμα feeling δηλαδή. Φρένανες πιο βαθιά, άνοιγες τον γκάζο νωρίτερα. Όταν έχεις πιο καινούργια λάστιχα, σε πάει μόνο του. Σε πάει μόνο του. Δηλαδή, το αισθάνεσαι, είναι feeling. Το συνέστημα. Δεν τα πας τα φρένα σου πιο κάτω, γιατί τους άλλους τον γκάζι το έχεις ανοίξει πιο νωρίς, γιατί δεν γλιστράει η μοτοσυκλέτα. Άρα πας με περισσότερα χιλιόμετρα να φρενάρεις στο ίδιο σημείο. Ναι, άρα θα σε βγάλει περίπου με την ίδια φόρα. Άρα έχεις πιο γρήγορη είσοδο στο τέλος της έξι. Ακριβώς. Παντού. Και όταν ανοίγεις το γκάζι, όταν ανοίγεις και το λάστιχο κάτω, επειδή έχει πιο πολύ grip, σε πάει με πιο πολλά χιλιόμετρα και πιο μακριά. Ναι, είναι το βήμα του ελαστικού. Ακριβώς. Όχι μόνο το βήμα και το κράτημα και το grip του ελαστικού μεγαλύτερο. Μόνο είχα κάνει ένα μικρό λαθάκι που θα μπορούσα να κάνω, ας πούμε, το 59-280 που έκανα, το κάνω 200, ξέρω. 59-200. Και βγαίνω έξω και σου λέω, παιδιά, δεν έχει ούτε μέτρο. Δεν έχει ούτε μέτρο. Πουθενά. Πουθενά όμως. Και οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Κάνανε, δηλαδή ο Δημήτρης έκανε 59-5 και ο Άλεξ έκανε 59-8, 59-9. Οπότε κράτησα τόσο γρήγορος χρόνος από πριν και δεν πήγα καν στα δεύτερα. Ναι, δεν πήγα καν στα δεύτερα. Έκανα pole position και ξεκινάμε τον αγώνα. Είχα μέσα μου ότι θα παλέψω ό,τι και να γίνει. Ήμουν μπροστά. Πλέον λειτουργούσες πιο πρωτοαθλητηματικά? Όχι. Δηλαδή, όχι. Όχι, γιατί όλοι μου λέγανε, να σου πω, έχεις το πρωτάθλημα μπροστά σου, μπες, θέλεις τρεις τρίτες. Θέλεις να πάρεις, να είσαι πίσω από τον Δημήτρη ή να πάρεις πρωτάθλημα. Λέω, παιδιά, δεν θέλω, δεν, αυτό που θέλω δεν είναι το πρωτάθλημα. Να κερδίσω, αν μπορώ να κερδίσω. Θέλω να κερδίσω, ναι, να κερδίσω έναν αντίπαλο άξιο. Ο Δημήτρης έχει τρέξει πανευρωπαϊκό. Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι ένα παιδί πολλά υποσχόμενο και πολύ γρήγορο. Θέλω τώρα που νιώθω καλά, που το μυαλό μου έχει πιο πολύ μοτοσυκλέτα μέσα, να πω και να κάνω ό,τι μπορώ. Mm-hmm. Και ξεκινάμε και κάνουμε έναν απίστευτο αγώνα. Απίστευτο αγώνα. Με περνάει. Μάλιστα του λέω, συγγνώμη, κινδύνεψες? Έκανα. Όχι, μου λέει, εσύ κινδύνεψες και δεν το ξέρεις. Γιατί ήμουν εγώ μπροστά και Δημήτρης από πίσω. Τελικά κερδίζω τον αγώνα. Και εκεί κάνω 26 αγώνες διαφορά στο πρωτάθλημα, που πλέον αρχίζω να το σκέφτομαι και εγώ. Πάλι βάθρο. Όχι βάθρο, κερδίσα αγώνα στα Μέγαρα. Πάλι πρώτη θέση βάθρο. Κερδίσα αγώνα στα Μέγαρα και χωρίς να σπάσει κάποιο το μοτέρ ή να κάνει οτιδήποτε. Τσαμπουκά, με την αξία σου, με όλους μαζί. Pole position, ρεκόρ ταχύτερου γύρου αγώνα. Και πρώτη θέση. Θεωρώ ότι η μυϊκότητά σου και η σωματοδομή σου σε βοηθάνε πάρα πολύ στα Μέγαρα, που είναι πολύ full gas και πολύ full frenum. Δηλαδή είναι πολύ κουραστική πίστα, είναι και τέρμα, θέλει τέρμα. Δυνατό αναβάτη. Είναι τέρμα, τέρμα. Δεν είναι πίστα ροής. Δεν είναι όπως είναι η Τρίπολη, δεν είναι όπως είναι η Σέρρες, καμία περίπτωση. Η Τρίπολη και η Σέρρες είναι πίστα με ροή και δεν έχει αυτά τα δυνατά φρένα. Ναι, αλλά και στην Τρίπολη πήγαμε καλά φέτος. Ναι, εντάξει. Μπορεί να σου κάθε γιατί είναι πιο minimal η πίστα, μπορεί να σου κάθε γιατί όχι, είσαι και αναβάτης δρόμου. Ακριβώς. Επειδή και πιο παλιά στο τυμπάκι. Εκεί, έκανα πάλι πρώτο χρόνο, γιατί εγώ έχω καλή αίσθηση όταν γλιστράει η μοτοσυκλέτα. Ναι, ναι, μου το είπες αυτό στην αρχή της εκπομπής, ότι σου αρέσει το γλίστριμα. Μ' αρέσει το γλίστριμα. Μ' αρέσει λίγο το. Ναι. Να πάμε και στους δύο τελευταίους αγώνες που ήταν πριν από τρεις εβδομάδες στα Μέγαρα, και εκεί ουσιαστικά κρίθηκες και πρωταθλητής για το 2017. Να τους δούμε έτσι λίγο πιο συνοπτικά, και ήταν δύο αγώνες με μία φυσικά ημέρα χρονομετρημένο την Παρασκευή. Τι κάνεις τα χρονομετρημένα της Παρασκευής? Προσπάθησα να πάω γρήγορα για να. Να φτάσω όσο πιο κοντά γίνεται ο Δημήτρη. Εκεί πλέον λειτουργήσες για πρωτάθλημα, έτσι? Πλέον... Όχι, όχι. Την Παρασκευή, όχι. Όχι. Την Παρασκευή ήθελα τα πάρα πολύ να κάνω πρώτο χρόνο. Και ερχόντουσαν όλοι και μου λέγανε, πρόσεχε τη μοτοσυκλέτα, δεν έχουμε άλλη. Και κάνε αυτό και κάνε το άλλο. Ναι, καλά, εντάξει, okay. Ναι, του έλεγα από μέσα μου, εγώ έλεγα, όχι, θα πάω να κάνω πρώτο χρόνο. Δεν μπόρεσα όμως. Ο Δημήτρης ήταν πολύ καλός. Εντάξει, έχει φοβερή ταχύτητα. Ναι, το έδειξε και στου δύο αγώνες. Και όχι μόνο, είχε ένα κομμάτι στην 6 είχαμε το πρόβλημα αυτό με το μοτέρ που είχε σπάσει πριν από μερικές μέρες. Και... Οπότε εγώ όταν πήγαινα να πατήσω εκεί. Όντως μαζευόμουν και είχε μεγάλη διαφορά. Ο Δημήτρης είχε και την βοήθεια του Μάνου του Πατρόπουλου, που το έφτιαχνε τα ηλεκτρονικά, που πιστεύω ότι στην έξοδο της 6 ήταν πολύ πιο γεμάτο η μοτοσυκλέτα του και όντως ξύριζε, που λέμε εμείς. Ας με επιτραπεί. Μα έτσι λέμε, okay, η μοτοσυκλέτα ξυρίζει. Πρέπει να πει ότι τα γκάζια τα δίνει όλα καθαρά και γρήγορα. Ακριβώς, οπότε και εκεί πήγαινε πολύ γρήγορα. Είχαμε όμως μόνο 200 διαφορά. 220. Οπότε ξεκίνησε ο Δημήτρης πρώτος. Στον αγώνα όμως, εκεί στον αγώνα, ναι, όντως έφυγε μπροστά ο Δημήτρης. Έκανα λίγο να τον ακολουθήσω. Λέω, οκ, okay, πάει πολύ γρήγορα, άστο. Καλά, είσαι εκεί. Ναι, ναι, ναι. Οπότε
Μετά με ενημερώσανε, μάλλον είδα τον Άλεξ Παπαγεωργίου ότι έχει πρόβλημα με τη μοτοσυκλέτα του. Το Μαρκεζίνη, το Γιώργο που ήταν πρώτη φορά που έτρεχε. Έσπασε κάτι από την κεφαλή τη μοτοσυκλέτα, μου φαίνεται. Χάθηκε συμπίεση, είχε πρόβλημα. Ναι, τέλος πάντων, ήταν ο Μαρκεζίνη από πίσω που δεν τον ήξερα ως αναβάτη. Ναι, ως ερχόμενος στα 600 ο Μαρκεζίνη, σούπερ μπάικ και ένιος αναβάτης. Μεγάλη κατηγορία, για λόγους οικονομικούς οπωσδήποτε ήρθε στα 600. Όχι, έσπασε μοτοσυκλέτα. Έσπασε, ναι, και δεν μπορούσε να το φτιάξει. Δεν προλαβαίναμε κιόλα οτιδήποτε, ούτω είναι και παλιά. Όλα χρήμα είναι, σταυρό το ξέρει πολύ καλά. Είναι παλιά μοτοσυκλέτα. Είναι παλιά μοτοσυκλέτα, οπότε δεν ξέρω. Αξιόμαχο παιδί, αξιόμαχο αναβάτη. Πάρα πολλά χρόνια είναι εκεί. Έδειξε όμως και τα 600 ταιριάζουν. Πήγε καλά. Ναι, ναι. Μια χαρά, έκανε πολύ ωραίο αγώνα. Σημασία έχει ότι έτρεξε με μια μοτοσυκλέτα. Αυτό έχει σημασία. Ναι, σημασία έχει ότι δεν έκατσε σπίτι. Ναι. Δεν έκατσε σπίτι, βρήκε έστω μια μοτοσυκλέτα. Καλή η μοτοσυκλέτα του. Και ήταν εκεί. Ήταν εκεί να βοηθήσει τους αγώνες να. Είναι ακριβώς αυτό που λέω. Τελικά εμείς έχουμε πρόβλημα. Είμαστε junkies. Δηλαδή θέλω να είμαστε εκεί. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να είμαστε εκεί. Είτε είμαστε μπροστά, είτε είμαστε για πίσω. Είτε έχει κόσμο, είτε δεν έχει κόσμο. Σαφώς και πρέπει να έχουμε κόσμο. Αλλά είτε έχει κόσμο, είτε δεν έχει κόσμο. Είτε έχω χορηγούς, είτε δεν έχω χορηγούς. Εγώ θα τρέξω. Εγώ θα κατέβω. Ειλικρινά. Θα το συζητήσουμε μέσα σε ελάχιστα λεπτά που μας απομένουν. Γι' αυτό, αν μπορούμε να κλείσουμε και με τον τελευταίο αγώνα της Κυριακής, που παίρνει μια καρό σημαία ακόμα. Όχι, δεν παίρνει την καρό σημαία, παίρνει τον άσο του πρωταθλήματος. Την καρό την πήρε για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Δημήτρης ο Καρακώστας. Ναι, ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει. Ερχόντουσαν όλοι, ναι, ερχόντουσαν όλοι και μου λέγανε πρόσεξε μην πέσεις, πρόσεξε μην κάνεις, πρόσεξε μην ράνεις. Θέλουμε πρωτάθλημα. Ναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι και οι άνθρωποι που με υποστηρίζουν άξιζαν αυτή την προσπάθεια που κάνουν να ανταμυφθούν. Οπότε και εγώ πήγα λίγο πιο αργά. Έπρεπε να παίξεις μετά με στρατηγική. Κοίτα, όμως κάτι που δεν ήθελα να κάνω, δεν ήθελα να το αποξιώσω καθόλου. Την τρίτη θέση δεν θα την έχανα. Δηλαδή, όπως και ο Άλεξ να τρέχει, θα προσπαθούσα να πάρω την τρίτη θέση. Να ανέβω στο βάθρο και okay. Θα έπρεπε να τερματίσω 11ος. Συμμετείχαμε 7 αναβάτες. Δεν το αποξιώσα. Δεν ήθελα να το αποξιώσω. Δεν έκανε για μένα τέτοιο. Δηλαδή, σαν αθλητής. Δεν θα το έκανα αυτό στον εαυτό μου. Μπράβο σου. Είναι επιλογή. Okay. Στα αυτά τα λίγα λεπτά που μας απομένουν, θέλεις να μας πεις δύο λόγια ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους που είναι δίπλα σου και σε βοηθήσανε, όσους θυμάσαι αυτή τη στιγμή. Καταρχήν είναι ο Γιάννης Τζορτζόπουλος που χρόνια με στηρίζει καταρχήν ως φίλος για πολλά θέματα που είχα γενικότερα. Μου δίνει τις φόρμες της IXS, τα κράνη βέβαια, τα SOEI, τις μπότες μου, τις CD, και από πέρσι μου δίνει τα πολύ καλά δεκάκια της WRP, που είναι μια racing γόμα που φέρνει, είναι φάμιλα μιας πολύ καλής μάρκας. Είναι η Michelin βέβαια φέτος που με τίμησε πάρα πολύ με την πρόταση που μου έκανε πέρσι να είμαστε μαζί, και που τελικά πιστεύω ότι έκανε ένα μεγάλο ποσοστό στη διαφορά που κάναμε φέτος. Είναι ο Άκης ο Γεωργόπουλος που και αυτός επειδή χρόνια με βοηθάει με τις ζελατίνες της Air Max, της TIRC, κάποια πράγματα και ό,τι άλλο μπορεί, κάποια ισοδελακτικά για τα Honda που φέρνει, που είναι και αυτός επίσημος dealer της Honda. Είναι ο Σωτήρης Ζαφυρόπουλος που είμαστε μαζί, είμαι μαζί του στα Track Day. Από όταν ξεκίνησε, νομίζω ότι έχω κάνει τους περισσότερους γύρους. Ειλικρινά έτσι. Νομίζω ότι είμαι ο αναβάτης που έχει κάνει τους περισσότερους γύρους στα Μέγαρα. Πολύ σημαντικό ότι υπάρχει η δυνατότητα να οδηγήσεις, ναι, στην πίστα που αγωνίζεις. Φέτος ήταν. Εύκολα και οικονομικά. Ναι, ναι, ναι. Φέτος ήταν και ο Γιώργος Χάλαρης που ανεβήκαμε πάνω στο Track Day και μας βοήθησε και εκείνος. Ο Ηλίας ο Γεωργιόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μοτοσυκλετιστικός, είναι φίλος του σώματος μοτοσυκλέτας, που με βοήθησε και εκείνος όσο μπορούσε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σίγουρα έχουν βοηθήσει και είναι πολύ σημαντικό, γιατί, ναι, δεν είναι εύκολο να τρέξεις έναν αγώνα αν κάποιον ακόμα έχει θυμηθεί, μας τον λες. Βεβαίως. Είναι ο Χρήστος Τασούλης που τον έχω πει αρκετές φορές. Με τον Χρήστο δεν θα γινόταν κάτι διαφορετικό. Έπρεπε να έχω κάποιον να μου. Και φαίνεται η διαφορά του δηλαδή με τις πτώσεις που εγώ πλέον δεν είχα. Τι να πω, είναι. Πήρα. Οι άνθρωποι που με στηρίζανε επί χρόνια από την Ιντραμότο με τα λάστιχα της Μέτζελερ συνεχίζουν να με στηρίζουν με τις αλυσίδες της Ρεγκίνα,
Και ευχαριστώ, και βέβαια είναι μια, φαίνεται ότι με αυτούς τους ανθρώπους έχω άλλη επικοινωνία πια. Ο κύριος Ηλιόπουλος είναι άνθρωπος. Για μας ο κύριος Βαγγέλης είναι. Ναι, ο κύριος Βαγγέλης για τους πολλούς μέσα στον χώρο, αλλά ο κύριος Ηλιόπουλος για τον εμπορικό κόσμο είναι μια φυσιογνωμία που έχει γεννηθεί μέσα από τους αγώνες. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι ο Δημήτρης ο Rainbow που μας βάφει τις μοτοσυκλέτες. Και πολλοί φίλοι που ήρθαν και, και με υποστηρίξανε και σε τιμάνε με την παρουσία τους και σε ψυχώνουν, με βοηθάνε και κάνουν οτιδήποτε μπορούν και εκείνοι από τη δική τους τη μεριά. Σταύρο, στο τελευταίο λεπτό, κυριολεκτικά, πριν πέσει καρό σημαία, όσο διαρκεί δηλαδή ένας μέτριος γύρος στα Μέγαρα για σένα, πιστεύεις ότι το πρωτάθλημα αξίζει κάτι καλύτερο και πιστεύεις ότι χρειάζεται δουλειά και διοργανωτικά για να έρθει τελικά κόσμος και να έρθουν κατ' επέκταση και χορηγοί? Γιατί νομίζω ότι η πυραμίδα για να φτάσουμε στην κορυφή χορηγικά και οικονομικά είναι πρώτα ο κόσμος. Και νομίζω ότι αξίζει και σαν αναβάτες να τρέχετε και να είστε σε μια πίστα γεμάτη με θεατές. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν δύο μέρη. Υπάρχει το κομμάτι που υποστηρίζει τον αναβάτη και το κομμάτι που υποστηρίζει το πρωτάθλημα. Το κομμάτι που υποστηρίζει τον αναβάτη έχει να κάνει με την ασφάλεια του αναβάτη και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα μέρος που πλέον πολλά χρόνια το επιμελείται ο ΣΟΑΜ, δηλαδή μέσω μιας ο σύνδεσμος οδηγών αγώνων, ναι, μέσω μιας επιτροπής που υπάρχει που βοηθάει. Εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Γίνονται πράγματα, υπάρχουν πολλοί οδηγοί που επηρεάζουν την κατάσταση. Τώρα στο οργανωτικό κομμάτι είναι μια ομοσπονδία. Μια ομοσπονδία με μειωμένο budget, με μειωμένο προϋπολογισμό, που προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα. Σίγουρα έχουν γίνει λάθη. Σίγουρα ο χθες του καλού είναι καλύτερο. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ καλό, δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξελιχθεί. Όμως είναι άνθρωποι που είναι λίγοι άνθρωποι. Είναι 1-2 οι άνθρωποι όντως σε μια ολόκληρη ομοσπονδία που από αυτούς περνάει η ταχύτητα. Θα μπορούσαν να υποστηριχτούν, θα μπορούσαν να μην λιθοβολούνται και θα μπορούσαν όλοι αυτοί που έχουν τις ιδέες τους να πάνε και να χτυπήσουν την πόρτα για να το προωθήσουν. Σίγουρα όμως, ξαναλέω, έχουν γίνει λάθη. Όμως, okay. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους και μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε και νομίζω ότι κανένας δεν θα κρυθεί τόσο σκληρά επειδή έκανε κάποιο λάθος, αλλά πρέπει οι υπόλοιποι που τους ενδιαφέρει πραγματικά να δώσουμε τις ιδέες τουλάχιστον και ό,τι μπορούμε από το δικό μας μετερίζει ο καθένας. Okay. Γιατί το βήμα είναι πολύ σημαντικό, οι ιδέες και αυτές πολύ σημαντικές, η υλοποίηση στο τεχνικό κομμάτι δεν γνωρίζουμε εμείς που είμαστε έξω από την Ομοσπονδία πώς γίνεται, γιατί πολλές φορές μπορεί η πόρτα να είναι κλειστή λόγω πολλών άλλων καταστάσεων που δεν μπορούμε να ξέρουμε επειδή απλά έχουμε μια ιδέα. Και γενικά νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν κινήσεις για το 2019 και θα έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κατευθείαν ένα πρωτάθλημα επίπεδου Ευρώπης, αλλά να έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το 2018. Νομίζω ότι με λίγο έως αρκετή δουλειά, έξυπνα και οικονομικά θα τονίσω ότι μπορεί να γίνει. Yeah. Μπορεί να γίνει και το αξίζει η μοτοσυκλέτα, γιατί θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά και αυτό είναι λόγια του Άκη του Γεωργόπουλου, ότι ο σκληροπυρηνικότερος θεσμός του μοτοσυκλετισμού είναι οι αγώνες. Και θα επεκταθώ και θα πω για μένα και ζητάω συγγνώμη από τους αθλητές motocross, enduro κτλ. Θα επεκταθώ λέγοντας οι αγώνες ταχύτητας. Εμένα έτσι μου βγαίνει τουλάχιστον, δεν ξέρω. Έτσι το έχω δει το έργο. Εγώ δεν το σχολιάζω γιατί καταλαβαίνεις τι θα πω. Βέβαια, θα συμφωνήσουμε 100%. Σταύρο, ο χρόνος βλέπεις ότι τελείωσε. Ήταν σκληρός, αμήλικτος, σαν τον γύρο της πίστας που τελειώνει, μάλλον τον αγώνα σε μια πίστα, σε ένα σιρκούι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνεις, που αγωνίζεσαι, παρότι δεν είσαι μικρός για το θέμα μοτοσυκλέτας αγωνιστικής. Αλλά η παρουσία σου είναι πολύ σημαντική και να που πήρες πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, να συνεχίσεις δυνατός και πιστεύουμε ότι θα ανταμειχθείς ανάλογα από χορηγούς που θα το εκτιμήσουν ένα νάσο πάνω στη μοτοσυκλέτα που μπορεί να έχει κάτι πιο καινούριο και το ευχόμαστε για το χρόνο. Ελπίζω λοιπόν τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που μας ακούσατε. Ακούσατε άλλη μια εκπομπή από την Ertopen στους 106,7 στα FM και www.ertopen.com με το Θανάση Μουρίκη στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Να είστε συντονισμένοι στη συχνότητα και ραντεβού την ίδια μέρα και την ίδια ώρα την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε δεν ξεχνάμε ότι την Κυριακή που μας έρχεται στην πλατεία Blue Bell στο Παλαιοψυχικό έχουμε την εκκίνηση του Tough Tough Ψυχικού, του ιστορικότερου αγώνα στην Ελλάδα. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ και πάντα προσοχή στους δρόμους.